με μία πρωτοβουλία, οικαστική πρωτοβουλία, στη Νέα Λικαρνασσό, στο Ηράκλειο. Όποιος έχει περάσει από την Λεωφόρο Ικάρου, σίγουρα, περί τα μέσα εκεί, έχει θαυμάσει ένα ξεχωριστό γκράφιτι, το βλέπουμε αυτή τη στιγμή, που η αλήθεια είναι στη θέα του, στην όψη του ανατριχιάζεις. Με αφορμή τα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή, αυτή την τραγωδία για τον ελληνισμό, κάποιοι θέλησαν να μας συγκινήσουν και να μας κάνουν να αισθανθούμε περήφανοι και ταυτόχρονα να αισθανθούμε όμορφα, καθώς δεν ξεχνάμε την ιστορία μας, σε καμία περίπτωση. Και εκεί βέβαια στην Λικαρνασσό το έχουν αποδείξει με εμφατικό τρόπο πάρα πολλές φορές. Θέλω να πάμε λίγο στην πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλικαρνασσού, η Αρτεμισία, έτσι ονομάζει το σύλλογο, στην κυρία Ελένη Ασπετάκη. Προκειμένου βέβαια να μας σχολιάσει το γκράφιτι από τη μία και από την άλλη βέβαια να αναφερθούμε και, και στις εκδηλώσεις. Τα Αλικαρνάσια 2022. Ακριβώς. Την καλησπέρα μας, κυρία Ασπετάκη. Καλησπέρα σε εσάς, στους τηλεθεατές σας επίσης. Σας ευχαριστώ για το κάλεσμα. Δική μας η χαρά. Δεν νομίζω να υπάρχει καταλληλότερος χώρος, περιοχή από τη Νέα Λικαρνασσό για να δημιουργηθεί αυτή η καστική παρέμβαση. Κοιτάξτε, ξέρετε ότι η Νέα Λικαρνασσός κατοικήθηκε το 24 από πρόσφυγες προερχόμενους από την παλιά Λικαρνασσό. Ήταν ένας δήμος για πάρα πολλά χρόνια αμιγός, προάστιο αρχικά, κοινότητα μετά, δήμος στη συνέχεια, αμιγός μικρασιατικός. Σε αυτό λοιπόν εδώ το Δήμο ιδρύεται το 1979 ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρτεμισία και έκτοτε ο σκοπός του ήταν να διατηρήσει τη μνήμη ζωντανή με διάφορες δράσεις. Είναι πολλαπλές. Μέσα από αυτές είναι και η αποτύπωση αυτού του θεματικού καλλιτεχνήματος. Όλο το Συμβούλιο στάθηκε πάνω στο θέμα, ποιο θα μπορούσε να είναι. Να παριστά θέλαμε τον τρόπο του χτεριζωμού, της εγκατάληψης των πατρογονικών εστιών και τη μετεγκατάσταση στη Νέα Λικαρνασσό. Με τη σύνδεση αυτή της παλιάς και της νέας πατρίδας, η οποία προβάλλεται στο βάθος, παράλληλες πόλεις και οι δύο, με χαρακτηριστικά στοιχεία τον Άγιο Νικόλαο της Νέας Αλικαρνασσού και το φρούριο του Αγίου Πέτρου, χαρακτηριστικό στοιχείο της παλιάς Αλικαρνασσού. Πετύχαμε, νομίζω, να δώσουμε αυτό ακριβώς που θέλαμε, να προκαλέσουμε τη μνήμη, τη συγκίνηση, ό,τι αυτό γεννά, που πρέπει να πετύχαμε στο στόχο μας, από τα βέβαια συναισθήματα αυτών οι οποίοι βλέπουν το έργο αυτό το καλλιτεχνικό του κ. Ζαχαρόπουλου και μας και εκφράζουν πάνω σε αυτό. Επειδή από το σημείο εκεί της Λεωφόρου Ικάρου κατευθύνονται και εισέρχονται, αν μου επιτρέπετε τον όρο, από την μεγαλύτερη πύλη εισόδου της Κρήτης στο αεροδρόμιο, χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες επισκέπτες και ρωτούν, πιστέψτε με, έχω μάθει ρωτούν, ποια είναι αυτή η μορφή, τι συμβολίζει αυτό το γκράφιτι, αυτή η καστική παρέμβαση, είναι καλό να μάθουν όσοι δεν γνωρίζουν. Πάμε λίγο και στις εκδηλώσεις, στις ξεχωριστές το καλοκαίρι. Είπαμε ότι μία από αυτές τις δράσεις, 40 χρόνια τώρα που υπάρχει ο Σύλλογος, δίνει έμφαση αρχικά από την ίδρυσή του. Ο σκοπός ήταν να καλύψει την ανάγκη των προσφύγων αυτών να συνεχίσουν να διαβιούν συλλογικά και να διατηρούν τη μνήμη τους σαν συνδετικό κρίκο που θα τους στήριζε στις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν. Μάλιστα. Συνεχίζει όλα αυτά τα χρόνια ο Σύλλογος να διατηρεί μέσα από τις δράσεις του τα έθιμα, τις παραδόσεις, χορούς ακούσματα, γεύσεις, μυρωδιές της Μικράς Ασίας, τις οποίες προσπαθεί να μεταλαμπαδεύσει στους νεότερους. Ονομαστά νομίζω είναι και τα Λικαρνάσια, ένας θεσμός πια για το Σύλλογο, οι καλοκαιρινές αυτές εκδηλώσεις, υπαίθριες, που κάθε Ιούλιο δίνουν τη δυνατότητα στα μέλη μας και τους φίλους να
βρεθούν να επικοινωνήσουν και να παρακολουθήσουν μουσικοχορευτικές παραστάσεις, τις οποίες στην ουσία η χοροδιδάσκαλή μας με τα τμήματα χοροδιάς, τα χορευτικά του θεάτρου. Λοιπόν, τι να ευχηθούμε, κάναμε μια μικρή αναφορά, η αλήθεια είναι. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να συμμετέχουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις. Κρύβονται ευαίσθητοι άνθρωποι από πίσω. Και εδώ είμαστε να προβάλλουμε τις ξεχωριστές δράσεις σας. Εγώ το εύχομαι αυτό, να σας πω ότι ένας από τους σκοπούς που πέτυχε αυτή η απεικόνηση ήταν να αναφερθούμε στο Σύλλογο Αρτεμισία. Μάλιστα. Ας μην είναι μόνο το 22 το αφιερωμένο στα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή, μία απλή αναφορά, κάποιες εκδηλώσεις επιπλέον. Σωστά, λοιπόν. Ας είναι ένα ερέθισμα να εμπλακούμε λίγο στην ιστορία μας. Πολύ σωστά το αναφέρετε. Και να μάθει και η νέα γενιά. Ακριβώς. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Ελπίζω να σας δούμε. Με μεγάλη χαρά, το μόνο σίγουρο. Να είστε καλά. Λοιπόν.